Καλή σας μέρα. Αχ, μ' αρέσει αυτή η μπλε διάθεση. Μου δημιουργεί μια μπλε ανάταση, μια μπλε κατάσταση. Μου φέρνει στο μυαλό διακοπές, θάλασσα. Ευχαριστώ, να σε καλά. Δεν το λέω. Είναι εδώ που τα κοιτάξτε, ρε Γρήγορη. Ξάχνω σου. Καλημέρα. Πήγε στο κάτω. Όλα η Γελαλία, μπράβο. Όχι, ξέρεις αυτό, κατά καιρού συνέβαινε. Δηλαδή, συνήθως τραγουδιστές παλαιότερα, που εντάξει ήταν και λίγο από το ξενύχτη. Παίρνετε. Ναι, εντάξει. Καλώς. Τι να κάνω κι εγώ, παίρνω και τα email που μου λένε, θέλουμε λίγο πιο. Και λέω λίγο πιο εδώ, ξεχάστε το. Άντε, κάνα μπουτάκι να δείξουμε. Α, βλέπω όμως, είσαι θετική όμως. Ναι, ναι, στην προηγούμενη. Λοιπόν, πήγε στην Beyoncé, την είδες. Ναι, βέβαια. Πώς σου φάνηκε? Πάρα πολύ ωραία. Είχα παράσταση. Δεν λένε. Ρε γαμπούλα μου, στο θέσαμε. Όχι, αλλά φαντάστηκα ότι έχετε για κανένα ρεπό, ρε παιδί μου. Κυριακή βράδυ. Ναι, γιατί. Τι θέλει. Μ' αρέσει που μα την πόρεσε. Όχι. Εσύ. Όχι, δεν πήγα. Γιατί εσύ μπορούσε. Είχα πάει το κατάλληλο πλαστικό για κάθε τρόφιμο. Φλόρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή σου εμφάνιση. Ευχαριστώ κι εγώ. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, σήμερα θα τα πεις όλα, δεν τη γλιτώνεις. Αυτό σου λέω μόνο. Απλά θα φέρω κι άλλον ένα στην παρέα μας. Δεν ξέρω. Πόσο καιρό έχετε να τον δείτε. Πολύ καιρό. Πόσο καιρό. Μόνο εγώ. Εγώ τον είδα προχτές. Τελείωσε. Το χαρούμενο, το ζωηρό, το παιχνιδιάρικο, το ολοκένουργιο που λέγεται. Απιο κοντά. Δώστε μου τέρμα τον Νίκο. Καλώς σας βρήκα. Τέλειωσες εντελώς. Τελείω, εντελώς. Πώς ήταν η εμπειρία σας αυτή? Ωραία. Δύσκολη. εντάξει. Ωραία, αλλά εντάξει. Είναι μια εμπειρία γενικά που περνάνε όλοι οι άντρες Έλληνες. Πρέπει να την περάσουν όλοι. Να την περάσουν, είναι σαν να μου βλέπει ένα παιδί, όπως μου το λες. Να την περάσουν. Και μετά, να σου πω. Και είστε δυσκοπολία. Για πέρασε να κάτσει λίγο μαζί μας. Τι μισέ μου είσαι Σκορπιός, είσαι δίδυμος. Δίδυμος. Α, δίδυμος. Δίδυμακι. Υπάρχει κανείς που δεν ξέρει αυτή την παρέα, Κωστή μου? Καλή επιτυχία. Όχι, όλους τους ξέρω. Ωραία. Για να δει τι σας περιμένει. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ταξιδεύει. Πού έρχεται. Επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος. Έμαθε βέβαια κάτι. Πάμε στην ίδια. Δουλειά σου, δουλειά μου. Έχω να πάω σε ένα χόντο. Εσύ δεν ξέρω πώς. Μας θυμίζει. Μας θυμίζει και δεν τους έρχεται. Διαφημίσεις. Λοιπόν, αγόρια, επειδή είμαστε πολλοί άντρες, βάζω και εμένα μέσα όταν χρειάζεται, πάω να φέρω έναν ακόμα, αλλά από πού? Α, παιδιά, από εκεί μου τον πήγατε. Δεν μου το κάνετε αυτό κάθε φορά. Δεν έχω καταφέρει ακόμα να πάρω καλεσμένο από τη σωστή θέση. Να σε ευχηθούμε. Κάθε φορά τον παίρνω από λάθος σημείο. Πάω εγώ από εκεί, μου έρχεται από εδώ. Έρχομαι εγώ από εδώ, μου τον βάζουν από εκεί. Πάω να τον πάρω από εκεί που του μιλούσα προηγουμένως. Τον εξαφάνισαν. Ένα, ήρθε η ώρα να τον πάρει το καλεσμένο. Γυμά μου, που έχει αδυνατήσει κι άλλο. Δεν θέλω να σε βλέπω τόσο αδύνατο. Βρε, το καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να κάνει 200 δουλειέ και να σε πετσί και κόκαλο. Θα σοριαστεί μια μέρα κάτω. Δεν γίνεται. Τουλάχιστον πρέπει να τρώω. Δεν έχω αδυνατήσει, δεν έχω αδυνατήσει. Έχει αδυνατήσει, Αντώνη. Έχει αδυνατήσει. Άρχισε, άρχισε. Άρχισε. Να κρατάω. Γνωρίζεστε. Ναι, ναι, όλοι. Ωραία. Τέλεια. Αφού γνωρίζεστε όλοι, είμαστε πάρα πολύ ωραία. Να πω. Ναι. Όχι, γιατί πρέπει να μιλούσαμε πιο χαριμπασαδούρα. Για πες. Αχ, δεν μπορώ έτσι. Πες μου. Τι κάνει, τι κάνει. Δεν μπορώ να το κλέντε. Τα λόγια του παπά. Θέλω πάρα πολύ να κάνουμε σοβαρή κουβέντα σήμερα. Όχι, φύγαμε. Κάτσε κάτω, Αντώνη μου. Για πες μου τώρα. Είσαι θυμωμένη. Θα θυμώσω. Πάμε, παιδιά. Από τη μία, σαν τρελός αγαπώ, κι από την άλλη, ερωτηματικό, σαν αεροπλάνο. Κορίτσι είσαι εσύ, όσα έχουν όλες τους μαζί. Θεέ μου τι γλυκό κορίτσι αγαπώ, θα εκραγώ. Όσα έχουν όλες τους μαζί. Θεέ μου τι γλυκό κορίτσι αγαπώ. Θάλασσα να ζει. Θεέ μου. Έχεις όσα έχουν όλες τους. Θεέ μου τι γλυκό κορίτσι αγαπώ. Θάλασσα. Θεέ μου τι γλυκό κορίτσι. Πάμε για πάνω όλοι μαζί.
Λάτε να γίνουμε μια ωραία ευχάριστη. Και μου έφερε και το Θοδωρή μου από τη Θεσσαλονίκη. Έλειπες εχθές. Ναι. Στην Κουτσιδούκα. Αλήθεια. Ναι, ναι. Όποτε έρχεσαι, βάζω αυτά τα τεράστια υπέροχα ψιλοτάκουνα φανταστικά παπούτσια του Δούκα Χατζηδούκα. Τα φανταστικά. Τα συνδυάζω με σένα, δεν ξέρω γιατί. Δεν είναι κακό. Εσύ το λες. Εσύ το λες. Και ο Γρηγόρης. Στη Θεσσαλονίκη και μπαίνω σε ένα ταξί και η κυρία. Όχι, αγάπη μου, εδώ τα γόρια. Ξέρω το χτυπημένα. Συνέχεια. Ο Γρηγόρης όταν είσαι στο ζευγάρι το λέει. Όχι, ο Γρηγόρης δεν το λέει ποτέ. Ποτέ. Εγώ χρησιμοποιώ το όνομά σου, ξυπνάει, Ελένη. Εντελώς. Εντελώς. Αυτό σου είπε η. Με τι κάνει. Πολύ διατάρνεζε και εσύ τέτοιο τρέκ. Έρχομαι. Δημητρά. Λοιπόν, δεν το βλέπει. Δεν πειράζει. Εντάξει, μωρέ. Γιατί το άλλο χρώμα και το μισό άλλο. Και μάλιστα το βλέπει. Θέλω να το κάνω πιο κόκκινο. Δεν σ' αρέσει. Πάντως είναι η ίδια μάρκα. Μάρκα σου λέω. Τυχαίως βέβαια, γιατί ό,τι και να είναι θα το έβαζα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, με κάτι δάχτυλα. Μίνιο. Δεν μιλούσαμε την. Απ' μου έχει σε πλάτο. Σε μήκο. Σε μήκο. Σε μήκο. Ένα τραγούδι που έχει κάνει τεράστια επιτυχία. Ακούσε και γελαλίγια γιατί μου έχει σπάσει τα. Πείτε μου λίγο. Gummy Bear λέγεται ο δίσκο. Λέγεται το πρόσωπο που έχουμε σήμερα κοντά μα να μα πει το θα είμαι καλό παιδί. Που με τι, τι ράτσα είναι. Δηλαδή το βλέπω και δεν έχω καταλάβει. Τι είσαι. Τι είσαι. Είσαι πράσινο πράγμα, αλλά τι είσαι. Στρουμπάκι δεν είσαι. Α, ναι, το κάνω κι εγώ αυτό. Για ξαναγυρνά. Έλα, όχι έτσι παιδί μου. Έτσι. Έτσι. Τι είσαι εσύ ρε παιδί μου. Δεν μας είπανε, ξέρει κανείς. Αρκουδάκι παιδί μου. Ρε παιδιά, έτσι είναι τα αρκούδια. Ναι, τα πράσινα, ναι. Ότι το χρώμα δεν σε ενοχλεί. Γλώσσες. Εσύ, σιγά σιγά. Εσύ το είπες σε 30 γλώσσες. Μπορείς να μου πεις ορισμένες από αυτές τις γλώσσες. Δεν μιλάει. Όπως κατάλαβες, είναι πράσινο μουγκό. Έλα, θα το πούμε μέχρι να το κόψουμε. Έλα, πάμε, πάμε. Έλα, ρε, συνειδώσε λίγο. Έλα να χορέψεις για να γυμναστείς. Κούνα, 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 φαντζή. Απόρεψε ό,τι και κουνείς ακόμα και. Το δικό μου το ρυθμό να κουνηθείς. Βάζω ρόπα να βλέπω να κουνάται όλα τα σ' αυτόν που το τρελό χορό. Δεν υπάρχει νόκα με ό,τι κάνω τέτοιο. Χορέψω ρε παιδί, άριστος μαθητής. Μ' αρέσει το χιουχό. Κόρεψε. Μπράβο! Πολύ ωραίο το κομμάτι σου και πραγματικά η χορογραφία δεν ξέρω ποιος την ετοίμη. Έσκασες. Κάνει λίγο ζέστη εδώ μέσα να λέγεται. Σιγά λίγο προς τα έξω. Εδώ, εδώ, εδώ. Ό,τι σου λέω θα κάνεις. Δεν ξέρω αν μιλάς τη γλώσσα μου. Παύση. Σκαλί. Σκαλί. Έτσι. Ευθεία. 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 Εδώ δροσίζει λίγο. Συγγνώμη. Και φεύγω. Λοιπόν, Άση, για πες μας, η σημερινή μέρα τι λέει. Η σημερινή μέρα. Έχεις κάτσει ανάμεσα στους δύο Παρθένους στοιχεία, κάθεσες. Τελείως. Μόλις ήταν και. Ήρθαμε και καθίσαμε οι Παρθένοι, αριστερά και δεξιά. Και δεν μας πάω. Α, έχω να κάνω και μια κλήρωση σήμερα. Κάτι έχω να δώσω, αλλά δεν θυμάμαι τι. Α, το νηφικό, το νηφικό από την καλή μόνο γιο. Για πες μας δύο λόγια για τη σημερινή μέρα. Λοιπόν, για εκείνη και σίγουρα πολύ πιο. Με έμφαση μάλλον όμως. Πότε. Και αυτό. 15 του μήνα. 15 του μήνα που είναι η έκλη, αυτό το διάστημα μολονότι όλοι νιώθουμε βαθιά μέσα μπρά γνωστό και στους ανθρώπους που εμπλέκονται. Για τους υδροχώους ή καθυστερήσεις που αντιμετωπίζετε σε ό,τι έχει να κάνει με έναν ως και για το ξεκίνημα της άλλης, μετά θα αρχίσουν κάποια πράγματα να διαφοροποιούνται. Και αυτό ισχύει και για εσάς τους υδροχώους. Η καλή εξέλιξη Παρασκευοσαββατοκύριακο που θα έχουμε τη Σελήνη στο Σκορπιόν εγώ καιρό. Εντάξει, Άση μου. Έγινε, λέει. Εντάξει, Άση μου. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε εμείς τώρα με τον Κωνσταντίνο Γκρόζο, τον στυλίστα μας, ο οποίος μπήκαν οι εκπτώσεις. Δεν ξέρω αν έχουν μπει επίσης. Για τον άνθρωπο. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Εκεί, ναι, μπορείς να πει. Πολύ ωραία. Να συνεχίσουμε με πλεχτά. Την έκπτωση. Και νομίζω ότι την περίοδο των εκπτώσεων είναι μια καλή ευκαιρία να μπουν σε μαγαζιά που, είναι, που έχουν δώσει χρήματα για. Εκατοί λύσεις για την περίοδο των εκπτώσεων δεν αλλάζουν, δεν πέφτουν.
από τη μόδα. Τα τζιν εννοώ, τα τζιν που έχουν κάποια γνωστή εταιρεία. Από 100. Αν έχει, είναι δεκοσμένο με κάτι, μπορεί να φτάσει και πιο πάνω. Είναι ακριβό, είδος πολυτελείας το τζιν. Δεν είναι πια αυτό το σπορ. Ένα ακριβή, βέβαια, αν είναι και το μπραντ, είναι πολύ ακριβό. Mm-hmm. Τα τζιν. Είναι από τα ακριβά τζιν. Ξέρεις. Να πέφτει το παντελόνι. Θεωρώ ότι πρέπει να πέφτει λίγο. Φέτος για την άνοιξη που βγαίνουν κάθε σεζόν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο είδος τζιν. Mm. Αλλά φέτος το καλοκαίρι. Χρήσιμο είναι. Είχε φύγει λίγο. Ήταν περισσότερο τελευταία ήταν η μόδα, τα πολύ στενά παντελόνια. Φίλο μου, μωρέ που έχω να τον δω και τόσο καιρό και χαίρομαι κάθε φορά όταν τον βλέπω. Το πέτυχε στην τελευταία μέρα. Και τώρα ή αύριο ή μεθαύριο πια ξεστολίζουμε. Να το προλάβω τελευταία. Εσύ είχατε στολίσει. Βέβαια. Στολίζετε κανονικά. Είναι δυνατόν, τα παιδιά στολίζουν. Από πότε δηλαδή? 20 μέρες πριν. Α, 20 μέρες πριν. Καλημέρα, τι κάνετε, καλά. Δεν μου λες, Λάμπη.